Θέλω να πάμε στη Μύκονο τώρα. Πάλι έχει να κάνει με τιμές. Η Μύκονος δεν απευθύνεται στο μέσο τουρίστα. Θα σας έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι για να μιλάμε ειλικρινά, η Μύκονος δεν απευθύνεται σε εμάς τους Έλληνες τουρίστες. Είναι ένα πολύ καλό επίπεδο σέρβις, πραγματικά, από τα καλύτερα στον κόσμο. Εξαιρετικά ακριβό. Εξαιρετικά ακριβό. Που κάποιοι φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να κοροϊδεύουν τον κόσμο για να θησαυρίσουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Ξέρετε γιατί? Αυτός που έχει τα πολλά λεφτά να πληρώσει, που τον θέλουμε σαν τουρίστα, γιατί αυτός θα μας αφήσει τα πολλά έσοδα και θα βγάλει η χώρα κάτι από τους φόρους, είναι αυτός που ξέρει να ξεχωρίσει και πότε τον κλέβουνε και τι ποιότητα του προσφέρουν στο προϊόν του. Γιατί πολύ απλά το έχει βιώσει και αλλού. Θα δούμε λοιπόν και θα σταθούμε σε αυτή την περιβόητη ιστορία με τις Καραβό Δαγκάνες, τι ήταν αυτό, τα 600 ευρώ και ό,τι άλλο έγινε στη Μύκονο, που πολλοί το χαρακτηρίζουν μια δυσφήμιση για το πολύ ψηλό επίπεδο που πρέπει να έχει και το ακριβό επίπεδο που πρέπει να έχει η Μύκονος. Αλλά άλλο το ακριβό και άλλη κοροϊδία. Και αν κοροϊδέψεις αυτόν που ξέρει, θα σε πιάσει πολύ πιο εύκολα από τον άλλο που δεν ξέρει. Αυτές είναι οι αδικαιολόγητα χρυσές αποδείξεις στη Μύκονο. Ένα γεύμα να κοστίζει 454 ευρώ στο ίδιο εστιατόριο, το οποίο χρεώνει 3 μουσακάδες 59,40 ευρώ, το τζατζίκι 9,80 ευρώ, 2 καφέδες 30 ευρώ και 2 μερίδες χωριάτικα αυγά 29,60 ευρώ. Αυτό που είναι λάθος είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες, εκμεταλλευόμενοι του ονόματος του Μύκονου, να χρεώνουν παραπάνω από αυτό το οποίο παρέχουν. Και αν αυτές οι τιμές προκαλούν ζάλι, έρχονται και χειρότερα. Το 2019, Αμερικανός τουρίστας είχε καταγγείλει στη βρετανική ιστοσελίδα Daily Mail ότι στο συγκεκριμένο εστιατόριο είχε πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 836 ευρώ, παραγγέλνοντας 6 πιάτα καλαμάρια με κόστος 591 ευρώ, 6 μπύρες για 150 ευρώ, 3 σαλάτες σχεδόν 60 ευρώ και 2 νερά 17,80 ευρώ, ενώ ο τοματοχυμός έκανε 18 ευρώ. Κλεψιά! Η χειρότερη εμπειρία στη Μύκονο. Μην έρθετε εδώ. Μην πάτε. Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα, τότε ο μάνατζερ του εστιατορίου είχε δηλώσει πως αν δεν μπορείτε να το πληρώσετε, μην το παραγγείλετε. Με το συντάκτη του άρθρου να χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του προκλητικές. Αν δεν μπορείτε να το πληρώσετε, μην το παραγγείλετε. Προκλητικός ο μάνατζερ του εστιατορίου στη Μύκονο που έκδισε Αμερικανούς τουρίστες, χρεώνοντας 935 δολάρια για 6 πιάτα καλαμάρι, 6 μπύρες, 3 σαλάτες, νερό και ένα ντομάτο χυμό. Σημασία έχει αυτό που προσφέρεται η υπηρεσία να είναι value for money. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο οποίος πληρώνει κάποια χρήματα, να απολαμβάνεται την αντίστοιχη υπηρεσία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μαγαζί στο πλατήγιαλό της Μυκόνου βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικών σχολείων, με δεκάδες τουρίστες που το επισκέφτηκαν να καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα απάτης. Ξεκάθαρα απατεώνες. Μάλιστα, αρκετοί πελάτες έχουν δημοσιεύσει τις αποδείξεις τους, όπως αυτή, με γεύμα να χρεώνεται 739 ευρώ και ένα ποτήρι κρασί να έχει 50 ευρώ. Ένα χταπόδι 29,70 ευρώ, μία μερίδα γαρίδες τζάμπο 168 ευρώ, προειδοποιώντας τους επισκέπτες να μην πάνε στο μαγαζί. Φρικτό! 15 ευρώ για έναν καφέ. Προσοχή σε αυτό το μαγαζί. Σε αυτή την απόδειξη, με σύνολο 892 ευρώ, ανάμεσα στα άλλα, τουρίστας πλήρωσε την πριζόλα 385 ευρώ, 2 καλαμάρια 197 ευρώ και 7 μπύρες 175 ευρώ. Εάν απολαμβάνει την αντίστοιχη υπηρεσία, δεν την πειράζει τα χρήματα που την πληρώνουν. Εάν θεωρεί ότι τον κοροϊδεύουν, προφανώς και εκνευρίζεται και δεν πιάνει. Και φέτος οι τιμές φαίνεται ότι κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο. Αυτά είναι τα καβουροπόδαρα που πλήρωσε μια Αμερικανίδα τουρίστρια 600 ευρώ μαζί με 2 κοκτέιλ στη Μύκονο, όπως αποκάλυψε η ενημερωτική ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα. Πιστεύω ότι αποφασίζουν πόσα χρήματα θα σε χρεώσουν όταν σε στέλνουν μέσα αφού έχεις ολοκληρώσει το γεύμα σου. Παρεπιπτόντως, αυτό είναι που μας έρβηραν. Ο σερβιτόρος την χρέωσε αυθαίρετα φιλοδόρημα 78,12 ευρώ, χωρίς να την ενημερώσει και χωρίς εκείνη να έχει συμφωνήσει.
Μου είπαν ότι οφείλω 600 ευρώ για δύο κοκτέιλ και μία μερίδα καβουροπόδαρα και μετά είδα στην απόδειξη ότι είχαν χρεώσει 520 ευρώ και τα υπόλοιπα τα χρέωσαν ως φιλοδόρημα χωρίς να μου το πουν. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Αμερικανίδα τουρίστρια δεν ενημερώθηκε ποτέ για τις τιμές με κατάλογο και ειδοποίησε την τουριστική της πράκτορα ότι την χρέωσαν ό,τι ήθελα για το συγκεκριμένο πιάτο. Θέλω να πω ξανά ότι το να είναι ακριβή η Μύκονος δεν είναι κακό. Είναι υψηλό επίπεδο και έτσι πρέπει να είναι. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτά τα μέρη. Μπορεί να μην μπορούμε εμείς να πάμε. Μπορεί να πάνε κάποιοι άλλοι όμως οι οποίοι αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα και το χρειαζόμαστε. Ψηλού επίπεδου σέρβις, υψηλές τιμές. Άλλο αυτό και άλλη κοροϊδία. Γιατί η κοροϊδία κάνει την ανάποδη δουλειά. Προκαλεί τη μέγιστη δυσφήμιση. Και μάλιστα σε αυτούς που έχουν τα φουσκωμένα πορτοφόλια που είναι αυτοί που τους έχουμε πιο πολύ ανάγκη. Ζήτησε από τον Πέτρο να είναι κοντά μας, τον Πετρονάζο, για να μας πει δύο κουβέντες για το πώς πάει η σεζόν. Γιατί είναι αδικία να λέμε αυτά που είδατε. Προφανώς σε κάποια μαγαζιά ισχύουν. Δεν ισχύουν σε όλα. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Κάποιοι δεν βάζουν και μυαλό δηλαδή. Πέτρο, για πες μας. Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι αυτή η χώρα παράγει μόνο δάνεια. Άρα ο τουρισμός είναι η βαριά της βιομηχανία. Βέβαια. Πώς σέβεται τον τουρίστα αυτό το κράτος? Γιατί καταργήθηκε η τουριστική αστυνομία? Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, διότι δεν υπάρχουν μόνο προβλήματα στην εστίαση. Εγώ ακούω ιστορίες και από τους ταξιτζίδες. Ακούω και ιστορίες οι οποίες κάποιοι είναι και σαν βίλα και ξαφνικά υπήρχαν άλλοι μέσα. Τι κάνει αυτός ο τουρίστας? Περιμένει 3 χρόνια να γίνει το δικαστήριο και ξοδεύει τα λεφτά του σε δικηγόρους και σε εισιτήρια? Πώς προστατεύει αυτούς τους τουρίστες το κράτος μας? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι, είναι εύλογο και είναι εύλογο όλο αυτό που λες. Ειδικά σε μια χρονιά που λέμε πάμε για το μεγάλο ρεκόρ όταν καίγεται ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή καίγεται ο κόσμος. Αν εμείς λοιπόν έχουμε από κάτι να περιμένουμε, είναι από αυτόν τον τουρισμό. Και δεν μπορεί να πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε, γιατί θα σπάσει. Είναι εύλογο. Όχι. Πολύ σωστά. Δεν πρέπει να γινόμαστε ρεζίλοι, ούτε να μας θεωρούν τους Έλληνες απαταιώνες. Δεν είναι για μας το εστιατόριο που μπορεί να χρεώνει 100, 200, 300, 500, 1000 ευρώ ένα πιάτο. Και αν το αξίζει το πιάτο αυτό, να το χρεώσει. Άλλο όμως η κοροϊδία. Άλλο η κλοπή. Και εδώ βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι κλοπές και κοροϊδίες. Αυτά, επειδή καταλαβαίνω, πρέπει, Πέτρο, ότι δεν γίνονται μια φορά και είναι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα και πολλές φορές είναι και οι ίδιοι που τα κάνουν. Γιατί και το ίδιο το τουριστικό ρεύμα του νησιού δεν τους εξωθεί, δεν τους πετάει? Θεωρώ ότι το κράτος δεν έχει τους μηχανισμούς έτσι ώστε να τιμωρήσει όλους αυτούς που κοροϊδεύουν τους επισκέπτες της χώρας μας που αφήνουν τα λεφτάκια τους. Είναι άδικο αυτό που έγινε με την τουριστική αστυνομία και είναι απαράδεκτο για την Ελλάδα να μην υπάρχει δικαιοσύνη. Πέτρο, μου έχεις δίκιο και σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε ό,τι πρέπει για να έχουμε τους τουρίστες που μπορούμε να έχουμε. Άλλο δεν έχουμε να περιμένουμε. Και να σκεφτούμε λίγο μερικές φορές και λογικά. Πληρώνουμε ένα καράβι λεφτά για την ενέργεια. Έρχεται το ρεύμα και είναι πανάκριβο. Και μετά έρχονται κάποιοι και λένε: α, ναι, αλλά μην βάλετε ανεμογεννήτριες, μην βάλετε φωτοβολταϊκά. Το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κοστίζει μηδέν. 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 Θα πληρώναμε μηδέν. Τώρα το χρυσοπληρώνουμε. Ο τουρισμός. Δεν θα κοροϊδέψει τον τουρίστα. Θα έρθει γιατί πέρασε καλά. Πάμε κι εμείς ως τουρίστες και ξαναπάμε εκεί που περνάμε καλά. Και καλά σημαίνει εκεί που ξεκουραζόμαστε, νιώθουμε ασφάλεια και δεν νιώθουμε ότι μας κλέβουν.